κάποτε πρέπει να αρχίσουμε στην Ελλάδα να μιλάμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Αυτή τη στιγμή πρέπει, είναι καιρός, να δώσουμε μια οριστική λύση στα απορρίμματα. Ερασιτεχνισμοί του τύπου καταργούμε τον περιφερειακό σχεδιασμό και φτιάχνουμε άλλον εθνικό σχεδιασμό. Καταργούμε τη μία λύση και δημιουργούμε την άλλη λύση για να ξαναρχίσουμε πάλι τη συζήτηση από την αρχή, νομίζω ότι θα μας πάνε προς τα πίσω. Ο Δήμος Γορτινιάς έχει επιλέξει τη λύση του. Είναι μια λύση η οποία είναι υγειονομικά και περιβαλλοντικά σωστή και όποιος έχει κάποιο συγκεκριμένη άλλη λύση να προτείνει, να προτείνει άλλη λύση. Από εκεί και πέρα θα σταματήσουμε πλέον να κρύβουμε το πρόβλημα κατά το χαλί. Γιατί αυτό κάνει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μας λένε πολλοί ότι δεν υπάρχει, λέει, βιολογικός καθαρισμός όσον αφορά για την. Στη διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός γιατί δεν υπάρχουν ελλείμματα. Είναι κλειστού τύπου η λύση την οποία προτείνουμε και είναι μια λύση η οποία είναι η τελευταία, η πιο ανώδυνη λύση. Η προηγούμενη που θα είχαμε να κάνουμε θα ήταν να παίρνουμε τα σκουπίδια με τις απορριμματοφόρες και να τα πηγαίνουμε στο κέντρο διαλογής της Τρίπολης ή της περιφέρειας. Πριν από αυτό εμείς απλώς κάνουμε μια μεταφόρτωση για να είναι το κόστος της μεταφοράς χαμηλότερο για το δημότη. Τα απορριμματοφόρα τα ρίχνουμε σε ένα κοντέινερ, υδατοστεγές και αεροστεγές, το οποίο πηγαίνει στο επόμενο κέντρο διαλογής, το οποίο πρέπει οι υπόλοιποι φορείς να φροντίσουν να φτιαχτεί. Η περιφέρεια είχε δώσει μία λύση, τώρα βλέπουμε ότι αυτή η λύση θεωρείται από κάποιους μη ενδεικνυόμενη, δεν έχουν εξηγηθεί οι λόγοι. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε από την πολιτεία είναι να κάνουν όλοι το καθήκον τους, αυτός που τους αναλογεί. Και εμείς θα κάνουμε το δικό μας. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι ανάλογο που έχει πράξει και ο Δήμος Τρίπολης στο να γίνει μια προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων όπως υποτίθεται στο Μεγαβούνι? Δεν υπάρχει βιώσιμη προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων με 100 τόνους σκουπιδιών τη βδομάδα που έχει η Γορτινία. Αυτό δεν είναι βιώσιμες λύσεις. Οι επενδύσεις δηλαδή για να γίνουν τέτοια πράγματα είναι ασύμφορες. Θα πρέπει να γίνεται και η ανακύκλωση και στην πηγή. Η ανακύκλωση γίνεται ήδη με τους μπλεκάδους και εφόσον υπάρχει η λύση της διοχέτευσης των απορριμμάτων, τότε μπορούν να υλοποιηθούν και άλλες λύσεις ανακύκλωσης. Αλλά όπως σε όλα τα συστήματα, ξεκινάς από το Α και πας στο Ω, αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα είναι η διάθεση του υπολείμματος. Αν η διάθεση του υπολείμματος δεν υπάρχει, οποιαδήποτε άλλη λύση ενδιάμεση δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί τα υπολείμματα τι θα γίνουν? Θα ξαναφτιάξουμε δεματοποιητές και θα βάζουμε δέματα σε διάφορα σημεία? Πρέπει η οριστική λύση να είναι δεδομένη και με βάση αυτή να γίνουν οι ενδιάμεσες διαχειρήσεις.